Συμφωνούμε προγραμματικά και πολιτικά με τις θέσεις μας, αλλά να μετατρέψουμε και σε κάτι ελκυστικό το να συμμετέχει κανείς στις οργανώσεις μας. Η πολιτική της καχυποψίας και των κλειστών θυρών, είτε για να διατηρηθούν με τεχνητό τρόπο κάποιοι εσωκομματικοί συσχετισμοί, ξεριζώνοντας όμως το κόμμα από την κοινωνία, είτε ενδεχομένως με το σκεπτικό του λίγη και καλή μιας υποτιθέμενης πρωτοπορίας. Αυτή η πολιτική πρέπει να συναποφασίσουμε σήμερα, αυτή η λογική πρέπει να συναποφασίσουμε σήμερα ότι έληξε οριστικά. Και έληξε τόσο γιατί η παραλειτουργία κόμματος μέσα στο κόμμα τελείωσε και μάλιστα με άδοξο τρόπο, όσο όμως και γιατί εμείς είμαστε αυτοί που ούτε είναι στην κουλτούρα μας, ούτε το θέλουμε, ούτε να το κάνουμε ποτέ, να ζητάμε ούτε επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ούτε συστάσεις από το συντονιστή της οργάνωσης μελών για την πρόσληψη κάποιου. Το ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ένα συγκλονιστικό ποσοστό στη νέα γενιά για μια ακόμη φορά. 40% στις ηλικίες 18-24. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο κόσμος που ελπίζει, τσαντίζεται πολλές φορές, το σκέφτεται, δεν είναι δεδομένος κόσμος. Είναι νέα παιδιά που εναποθέτουν τις ελπίδες τους, πολλές φορές και την τσαντίλα τους επάνω μας, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω. Τόσο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να είναι η βάση μας για τις επόμενες μάχες που θα δώσουμε.